Το γεγονό ότι θα υπήρχε μια μεγάλη επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη και θα κουβεντιάζαμε απολογιστικά πώ και τι προέκυψε. Και τον ευχαριστώ θερμά που είχε την καλοσύνη να είναι σήμερα εδώ και να μιλήσουμε ακριβώ γι' αυτό. Γεια σα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, πάρα εγώ, πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ που με καλέσατε. Πράγματι ήταν μια πολύ σημαντική. Αρχέ Φλεβάρι. Α, μία με δύο mm. Φεβρουαρίου ήταν το, το φόρουμ το οποίο κάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν υπό την ε, ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα του Υφυπουργού του κ. Φραγκογιάννη. Ε, παρόλο που δεν είχαμε πολύ χρόνο να οργανώσουμε mm. όλοι, σε, με πολύ κόσμο, με πολλού επιχειρηματίε. Είμαστε περίπου στου 80 Έλληνε επιχειρηματίε από, από, από όλου τους επιχειρηματικού κλάδου. Είναι, είναι μεγάλο αριθμό επιμελητήριο πολύ. να κάνει τόσο μεγάλη Πάρα. επιχειρηματική αποστολή. Είμαστε εμεί, βεβαίω, είχαμε καλέσει και το επιμελητήριο τη Αθήνα και τον Παρίδη της Θεσσαλονίκη. Είμαστε πέντε επιμελητήρια που είχαμε κάνει προσκλήσει σε επιχειρηματίε να είναι μαζί μα. Λοιπόν, το σημαντικό όμω σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ε, 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 είχαμε να κάνουμε ε, αυτό το φόρουμ, τέτοιο φόρουμ, τα τελευταία έξι χρόνια. Δεν το είχαμε κάνει. Είχε μεσολαβήσει και αυτή η ένταση στι σχέσει των δύο χωρών, υποθέτω, και, που, μόνο και μόνο για αυτόν τον μόνο το λόγο. Μόνο εμεί, σαν ελληνικό Επιμελητήριο, κάναμε παράλληλε επιχειρηματικέ αποστολέ. Όχι φόρουμ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε φόρουμ ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Είχαμε όμω και έχουμε κάθε ε, δύο μήνες περίπου από μια επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία λοιπόν, για, με τους μέλης επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Η οικονομική διπλωματία είναι. ήταν ενεργή ακόμη και σε δύσκολες... Εκατό της εκατό. Και εποχές. το θέλανε και οι δυο πλευρές το θέλανε αυτό. Λοιπόν, βέβαια οι, επιχειρηματίε και οι Τούρκοι και οι Έλληνες δεν είχαν... Ε, αισθανθεί αυτή την πίεση, την πολιτική που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών, ούτω ώστε να αποχωρήσουν ή να πάνε πίσω από όλη αυτή τη ε, την δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν διατηρήσαμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα σας πω και το παράδοξο. Όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση, από το 7 μέχρι το 9, είχαμε μία αύξηση του ιστορικού εμπορίου κατά δύο 2007 ή 2017. Συγγνώμη, 2017 με 19, λοιπόν, είχαμε μία αύξηση τη τάξη των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πράγμα που δεν γίνεται συνήθω, γιατί ο κόσμο είναι προσεκτικό, ο κόσμο περιμένει να δει ποιε θα είναι οι πολιτικέ εξελίξει για να κάνει για να δραστηριοποιηθεί πάλι, να επενδύσει. Παρόλα τα αυτά, έγινε. Κάνουμε τώρα ένα απολογισμό για το, για το φόρουμ. Το τι, φόρουμ... τι προέκυψε και τέλο πάντων ποιοι ήταν οι τομεί όπου αναδείχτηκαν ω ως... οι πλέον δε, ενδιαφέροντε. Δεν θα σα πω αν είχαμε κάτι συγκεκριμένο από το φόρουμ αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο το οποίο είχαμε είναι ότι το, το, η Ελλάδα με μια επίσημη αντιπροσωπεία βρέθηκε στην Τουρκία. Αντίστοιχα η Τούρκη... Πάλι με μία επίσημη αντιπροσωπεία, με αντίστοιχο υφυπουργό βρέθηκε στο φόρουμ. Συζητήθηκαν δέκα πράγματα μέσα στο, στις ε, 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 ομιλίες οι οποίες έγιναν. Λοιπόν, οι οποίες σκοπό είναι, είχαν την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ε, οπωσδήποτε μέχρι σήμερα αυτό που κάναμε το κάναμε μόνοι μας. Ναι. Τώρα έχουμε επιπλέον το Υπουργείο των Εξωτερικών... Το οποίο δίνει το, το, το βήμα να προχωρήσουμε περισσότερο. Ο, ο κύριος Φρανκουγιάννη είναι πολύ ενεργό και νομίζω ότι είναι έχει πάρει σε, σε σωστή κατεύθυνση πάρα πολλέ σε αυτό που λέμε οικονομική διπλωματία. Απ' την απέναντι πλευρά, είχατε το ίδιο την ίδια συμμετοχή και σε Βεβαίως. πολιτικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ε, όχι. Στο επιχειρηματικό επίπεδο ήταν λιγότεροι. Mm -hmm. ε, και αυτό λόγω της διστακτικότητα ή δεν θέλανε. Από τα πέραν την απέναντι πλευρά να φέρουν ο κόσμο. Γιατί δηλαδή, άμα θέλουν να φέρουν ο κόσμο, έτσι, μαζεύουν χίλια άτομα μέσα σε ένα μισό λεπτό. Mm. Λοιπόν, και όταν ε, συνδιοργανωτή ήταν η DAC, η DAC είναι, είναι το, το, το εξωτερικό του εξωτερικού εμπορίου οργανισμό, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να φέρουν πάρα πολύ κόσμο. Mm. Λοιπόν, όχι, δεν είχαν. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που εγώ περίμενα, ήταν, ήταν αυτό το οποίο εγώ είχα ζήσει μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδρέου και τον. Ε, ε, Ισμαήλ Τζέμ, όταν ξεκινούσαμε το 1999, ναι. με 2.000. Τότε, όταν κάναμε την πρώτη επαφή για την Περίπου, κάτι τέτοιο ήταν. ήταν. Η, η πρώτη διπλωματία των σεισμών. Η ήταν πρώτη η, διπλωματία η προηγούμενη των σεισμών, σεισμή. Βεβαίως. Τότε και, και από εκεί και έπειτα, ε, αν θέλετε, και ο Παπατρίο ήταν αυτός ο οποίος είπε ονόμασε οικονομική διπλωματία όλη αυτή την, ε, ε, την κίνηση την οποία κάναμε στο επιχειρηματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο η απέναντι πλευρά. Σε πολιτικό επίπεδο, κοιτάξτε, δεν μπορεί να το δει. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το δει. Αυτό θα το δούμε του επόμενου μήνε. Mm -hmm. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Mm -hmm. θα δούμε, εμείς Εμεί θα κάνουμε επιχειρηματικέ αποστολέ συνέχεια. Θα, έχουμε, θα, ζητήσουμε να κάνουμε ημερίδε, να κάνουμε συνέδρια. Τότε θα δούμε ποια θα είναι η αποδοχή και η αντίδραση. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίω σε πρώτη φάση καλά ήταν. Αυτή είναι που... μια πορεία. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 80 τόσα εκατομμύρια, μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, παρά τα προβλήματα που έχει. Ε, ε, εκθέσεις, ειδικά η Κωνσταντινούπολη, νομίζω είναι από τις πόλεις της Ευρώπης που έχει πολύ μεγάλες εκθέσεις. Είμαστε εκεί. Όλες τις εκθέσεις τις εκπροσωπεί το μελητήριο. Τις έχουμε εμείς. Λοιπόν, στα πλαίσια των εκθέσεων αυτών, κάνουμε τι επιχειρηματικέ αποστολέ. Κλαδικέ εκθέσει. Κλαδικέ εκθέσει. Τώρα, α πούμε, έχουμε μια έκθεση μέσα στο Μάρτιο με κοσμήματα. Mm -hmm. δημό, αλλά δεν είναι μόνο τα κοσμήματα, είναι ο ευρύτερο τομέα. Αυτή την κοινοποιείται, α πούμε, Βεβαίως, την επόμενη βέβαιως, στα μέλη σα. Συνέχεια. Όχι μόνο στα μέλη μα. Εμεί έχουμε ένα database που υπερβαίνει τι 400.000 επιχειρήσει. Και μέσα σε αυτέ, ανάλογα με τι εκθέσει οι οποίε γίνονται, λοιπόν, του ενημερώνουμε για το πότε θα γίνει η έκθεση και ταυτόχρονα ότι θα γίνει και επιχειρηματική αποστολή. Mm -hmm. Μας ε, ζητούμε, έχουμε ερωτηματολόγιο για να μας πούν τι ακριβώς θέλουν mm -hmm. Ούτω ώστε να οργανώσουμε από την άλλη πλευρά αν θέλουν επιχειρηματίε του αντίστοιχου ε, επαγγέλματος για να τους φέρουμε κοντά σε επαφή ούτω ώστε να κάνουν δουλειά. Το τελευταίο κύριε Πρόεδρε έχω κρατήσει τον αριθμό που μου είχατε πει ότι είναι Κοντά στα λίγο λιγότερο από 5,5 δισεκατομμύρια Ακριβώς. Ο διμερής Ακριβώς. Το συλλογικό εμπόριο. Έχετε βάλει στόχο, έχετε βάλει Έχω. ένα ο πλάνο στόχος, για το μέλλον. Ο το μέρος. πλάνο μας είναι, έτσι όπως το έχουμε μελετήσει στο Επιμελητήριο, ότι μέχρι το, το 30 θα πρέπει να έχουμε φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν το διπλασιάστη. Σχεδόν το διπλασιάστη. Ρεαλιστικό. Και στόχος. μπορούμε. Βεβαίω και είναι ρεαλιστικό. Όταν τώρα με την κρίση και με τα προβλήματα διατηρήσαμε το 5,5, Βεβαίω, θα σα θυμίσω ότι είχαμε ξεκινήσει από 120 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, από μηδέν. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, και φτάσαμε εδώ. Η, η, η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Εύε. Και για το εμπόριο. Ό,τι και να φτιάξει να στέλνει ένα επιχειρηματία, καρφίτσε να φτιάξει. Και να πάει στην Τουρκία να τι πουλήσει. Λοιπόν, οι, 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 οι πωλήσει του θα είναι πάρα πολύ μεγάλε. Λοιπόν, αυτό εμεί πρέπει να δούμε και αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και από την άλλη πλευρά θέλουμε την πολιτική κάλυψη. Δηλαδή, μην μα το χαλί. Κάθε λίγο και λιγάκι. Λοιπόν, έτσι, ναι, ναι. Γίνονται, Υπάρχει σημαίνει. ένα καλό επιχειρηματικό οικονομικό Ακριβώς, κλίμα. Ακριβώ. πρέπει να έχουμε ένα καλό κλίμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε Βεβαίως. και όπου χρειάζεται να συνδράμουμε στην κοινοποίηση ε, ενδιαφέροντων δράσεων Βεβαίως. που κάνουμε. Θα στέλνω εγώ και τις εκθέσει. Λοιπόν, 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 για να τις έχετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ